καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω προφανώς από την ιστορία που προκαλεί εφιάλτη σε όλους τους συμπολίτες μας, έτσι. Ένα μωρό εξαφανίστηκε, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, από την αυλή του σπιτιού του. Τι πληροφορίες υπάρχουν, προς τα πού στρέφονται οι έρευνες, ποια είναι η εξέλιξή τους μέχρι αυτή την ώρα? Ναι. Προχωρούν οι έρευνες, γίνονται εκτεταμένες έρευνες, έχουμε πάρει αρκετές πληροφορίες. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι μετά την εξαφάνιση του παιδιού απομακρύνθηκε από το μέρος σε ένα αυτοκίνητο ενοικιάσεως και είναι κάτι το οποίο διερευνούμε. Όμως δεν μένουμε μέχρι εδώ και ζητούμε οποιασδήποτε πληροφορίες από τον κόσμο έτσι ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες. Υπάρχουν 10 και πλέον ομάδες, έχουν δοθεί οδηγίες να ενισχυθούν οι ομάδες της αστυνομίας των μελών μας που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Υπάρχει και πυροσβεστική υπηρεσία και 10 πυροσβέστες εκτός υπηρεσίας έχουν επισκεφθεί εκεί την περιοχή για να βοηθήσουν. Τώρα, όλα τα δεχόμενα διερευνούνται. Ναι. Οι πρώτοι που μίλησαν με τους γονείς και με το οικείο οικογενειακό περιβάλλον προφανώς και είναι οι αστυνομικοί, έτσι και οι ανακτητές εκεί που βρίσκονται. Τι λένε οι γονείς, δηλαδή προς τα πού στρέφονται οι υποψίες τους, η σκέψη τους? Ξέρω ότι και αυτοί τώρα μέσα στο πανικό τους. Ναι, είναι για δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, όμως έχουμε ζητήσει κάποιες λεπτομέρειες. Δεν έχω αναφέρει κάποιες υποψίες συγκεκριμένες ήδη, όμως έχουμε ζητήσει και από τους γονείς αλλά και από το περιβάλλον του παιδιού, αν υπάρχουν οποιασδήποτε λεπτομέρειες, γιατί έχει σημασία να μας τις δώσουν, οτιδήποτε και αν είναι, ή οποιασδήποτε κινήσεις υπόπτων προσώπων προηγουμένως στην περιοχή, ή κάτι το οποίο έχω στο μυαλό, γιατί αυτό με κάτι άλλο το οποίο έχω εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Είναι σοβαρό. Τι υπάρχει, ναι. Κάποια πληροφορία δηλαδή της αστυνομίας η οποία αξιολογείται? Όχι, πληροφορία δεν υπάρχει πέρα του γεγονότος αυτής του αυτοκινήτου. Ναι, απλά ναι. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε λεπτομέρεια από πλευράς του περιβάλλοντος, και μιλώ για την οικογένεια του παιδιού, μπορεί με κάποιες άλλες πληροφορίες που έχουμε εμείς ή στο πλαίσιο αυτή τη έρευνα που γίνεται να βοηθήσουν και να μας οδηγήσουν σε κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχει σημασία ο χρόνος. Ναι. Έχει σημασία ο χρόνος. Ο χρόνος, γιατί πρέπει το συντομότερο δυνατό, έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα αγοράκι 18 μηνών. Και οι εμπειρίες λέγουν ότι αυτές οι υποθέσεις, ναι, θα συνεχίσουν οι εξετάσεις το συντομότερο δυνατό. Χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, οφείλω να κάνω την ερώτηση, γιατί την υποβάλλουν και πολλοί τηλεθεατές. Μου λένε, στάλικαν οι φωτογραφίες του μωρού στα οδοφράγματα, στα σημεία που βρίσκεται αστυνομία, τουλάχιστον εάν κάποιος επιχειρήσει να το βγάλει εκτός των εδαφών που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, είτε αυτά είναι τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, είτε αυτά είναι τα οδοφράγματα προς το ψευδοκράτος, τουλάχιστον να το αντιληφθεί η αστυνομία. Πρώτη ενέργεια μετά την καταγγελία και την προφόρηση. Αμέσως. Η φωτογραφία, οδοφράγματα, λιμάνια και όχι μόνο φωτογραφία και ενημέρωση όλων των επικεφαλής που εργάζονται αυτήν την ώρα σε αυτά τα σημεία, γιατί έχει σημασία σε αυτά τα σημεία να γίνονται έλεγχοι εντατικοί, προσεκτικοί, γιατί αλίμονο αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα να φύγει το παιδάκι εκτός. Πάντως είναι και μια πρωτόγνωρη ιστορία, τα κυπριακά δεδομένα αυτή. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες ιστορίες. Εγώ οφείλω να σας πω ότι καμιά δεκαριά φορές τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν διοχετευτεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο πληροφορίες για απαγωγές μωρών, οι οποίες ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. Όμως τώρα είναι μια υπόθεση η οποία έχει σάρκα και οστά προς αυτή την κατεύθυνση. Αν όντως επαληθευτούν αυτά. Ναι, είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Και όπως έχετε αναφέρει, και στο παρελθόν υπήρχαν κάποιες πληροφορίες που είχαν διερευνηθεί σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Αν θυμάστε, αλλά δεν είχαμε καταλήξει οπουδήποτε. Ήταν απλά πληροφορίες. Είναι σοβαρό και το σημαντικό είναι ότι πρέπει όμως να προλαμβάνουμε για κάποιες καταστάσεις. Ήθελα να ρωτήσω αν είχε εικόνα η αστυνομία ότι είναι ένας από τους κινδύνους. Εμφανίστηκαν διάφορα κυκλώματα που πιθανόν να προσανατολίζονται σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Όχι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Όμως προληπτικά να αναφέρω ότι στην επεξεργασία των οποιοδήποτε πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα εξετάζονται όλα αυτά τα δεδομένα στην προσπάθεια να προλάβουμε, αλλά δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο από το παρελθόν που μπορεί να το συνδέσουμε με αυτήν την κατάσταση. Το σημαντικό και προτεραιότητα είναι. Λοιπόν, τώρα, όποιος έχει την παραμικρή πληροφορία, πού να τη δώσει, κύριε Αγγελίδη? Μάλιστα. Στη γραμμή του Πολίτου 1460 ή ακόμα στο 112 ή στο 199, οποιαδήποτε πληροφορία είναι παράκλησή μας. Οτιδήποτε και αν υπάρχει, αυτοκίνητο ή κινήσεις υπόπτων προσώπων σε οποιαδήποτε περιοχή και όχι μόνο στη Λέμεσο. Οτιδήποτε έχει ο πολίτης που θα το ήθελε να μας το δώσει για να το διερευνήσουμε, να το δώσει αμέσως. Υπογραμμίζω αυτό που λέτε, ότι σε αυτή την ιστορία πρωτεύοντα ρόλο έχει υπόθεση χρόνος. Έχει σημασία ο χρόνος. Ναι. Το συντομότερο να γίνουν έρευνες και κοινές ενέργειες για να εντοπιστεί το παιδάκι.